πρωτοπόροι εξερευνητές. Μεγάλες περιπλανήσεις που έγραψαν ιστορία. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Τώρα ανοίγω τα φτερά. Τα ταξίδια του Πυθέα. Το ταξίδι του Πυθέα, εξαιτίας της ελλείψεως πηγών, δύσκολα μπορεί να παρασταθεί με ακρίβεια. Ο Στράβωνας, παρά την αρνητική του στάση απέναντι στις διηγήσεις του Πυθέα, διασώζει πολλά αποσπάσματα από το χαμένο έργο του. Συμπληρωματικές πληροφορίες αντλούμε από τον Διόδωρο, τον Σικελιώτη και τον Πλίνιο. Ο Πυθέας ξεκίνησε από το Κάδιξ, Γάδιρα, και παραπλέοντας τις ακτές της Ιβηρικής, έφτασε στο ακρωτήριο Ορτεγκάλ, Γαλλικία. Μέχρι αυτό το σημείο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο να παρακολουθήσει κανείς τον Πυθέα. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Έπλευσε κατευθείαν στην Βρετάνη ή συνέχισε πλέοντας κοντά στις ακτές της Γαλατίας, έφτασε έτσι στις ακτές της Βρετάνης και την ίσο Ουεσάν. Από εκεί, πλέοντας βορειοδυτικά, έφτασε στις ακτές της Κορνουάλης και την περίφημη για τα ορυχεία Κασσιτέρου συστάδα νήσων Σίλι, νήσος Ήκτης. Συνεχίζοντας την πορεία του προς βορρά, εξερεύνησε το Βαλέριον, σημερινό ακρωτήριο Lands End, και αφού ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στην Κορνουάλη, ξεκίνησε τον παράπλου των ακτών της Βρετανίας. Έπλευσε ανάμεσα στην Ιρλανδία και την Βρετανία, για την οποία οι πληροφορίες που μας δίνει είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση. Ο Πυθέας, όταν έφτασε στη βορειότερη άκρη της Σκωτίας, αφού έμεινε εκεί για λίγο, έπλευσε βορειότερα και μετά από πλού 6 ημερών, έφτασε στα όρια της πεπηγείας Κρονίας θαλάτης στην ίσο Θούλη. Από εκεί ξεκίνησε για να επιστρέψει και αφού παρέμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα στην ίσο Βασιλεία, επέστρεψε στο Καλέ και από εκεί στη Μασσαλία. Πρωτοπόροι εξερευνητές. Φεύγω. Μεγάλες περιπλανήσεις που έγραψαν ιστορία. Φεύγω, τώρα φεύγω. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προς εκπαιδευτική χρήση.